Κατά τη διάρκεια του σημερινού briefing προς τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Γαβριήλ Σακελαρίδης, τόνισε, σχολιάζοντας την αναφορά του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργου Ρωμανιά περί αναστολής εφαρμογής της ρήτρας ελλείμματος για τις συντάξεις και ρωτηθήσε αν η κυβέρνηση συζητά αναστολή ή κατάργηση, και φωτογράφησε την πρώτη εκδοχή. Δεν απασχολεί τους συνταξιούχους αν θα υπάρχει επαόριστο πάγωμα ή κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, δήλωσε με αφορμή τα όσα είπε ο κ. Ρωμανιάς. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην μειωθούν οι συντάξεις τους. Τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τους συνταξιούχους, δεν τους απασχολεί η νομική μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί. Αν θα είναι δηλαδή μέσω της επαόριστον αναστολής, όπως είπε ο κύριος Ρωμανιάς, ή αν θα είναι μέσα από την ομοθετική κατάργηση της. Τον κόσμο τον νοιάζει να μην μειωθούν οι επικουρικές του συντάξεις. Και η κυβέρνηση έχει δηλώσει με απόλυτη σαφήνεια και σε όλα τα επίπεδα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με μείωση των επικουρικών συντάξεων. Ο κύριος Σακελαρίδης απέκλεισε την λύση τύπου Κύπρου, δηλαδή bail-in, δηλαδή όπως είπε, δεν απειλούνται οι καταθέσεις. Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι για την κυβέρνηση καταληκτικό σταθμός της διαπραγμάτευσης είναι τα τέλη Μαΐου, λόγω των υπέρογκων χρηματοδοτικών αναγκών. Παρότι αναφέρθηκε στις συζητήσεις στο Brussels Group, επικέντρωσε στην Σύνοδο Κορυφής στη Ρήγα την Πέμπτη και στο Eurogroup που θέλουμε να γίνει αμέσως μετά για να βρεθεί λύση στο καυτό θέμα της ρευστότητας. Επανέλαβε δε ότι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και μέχρι την έναρξή της, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους. Υπερτώνησε ο ίδιος τα 4 προαπαιτούμενα που έθεσε ο Πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή από το βήμα του συνεδρίου του Economist, λέγοντας ότι όλα μαζί είναι αλληλένδετα και διαμορφώνουν το πλαίσιο που θα δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Εμείς τις κόκκινες γραμμές, να το διευκρινίσουμε, δεν τις βάζουμε, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, επειδή έχουμε κάποιο φετίχ με τις κόκκινες αυτές γραμμές. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα συστατικά μία συμφωνίας, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος στο πρόγραμμα, στα προγράμματα τα οποία είχαν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και με ρωτήσατε και για το αν θα πληρωθεί τον Ιούνιο η δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η απάντηση είναι αυτή που σας λέω κάθε φορά, ότι η ελληνική κυβέρνηση, ευθύνη της είναι να είναι συνεπής στις χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να επιδειχθεί μια συνέπεια και από την πλευρά των πιστωτών και να καταλήξουμε σύντομα σε μια συμφωνία που να απαντάει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα και για το αύριο αλλά και για το χρηματοδοτικό.